Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας, Check Tech Now. Επιτέλους, μετά από πολύ καιρό ξαναγυρίσαμε στα βίντεο, στις παρουσιάσεις, στα reviews και στο gaming. Όσο καιρό έλειπα στη Θεσσαλονίκη, έτυχε να δω ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό στην Ελλάδα. Βασικά δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, μόνο το demo του. Επικοινώνησα με email με τους δημιουργούς του παιχνιδιού και μου έδωσαν την άδεια να φτιάξω ένα βιντεάκι πάνω στο demo για να σας το δείξω. Το παιχνίδι λέγεται Life Goes On. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο υπάρχει στο Steam και μάλλον το Γενάρη, αν δεν κάνω λάθος, του 2014 θα βγει κανονικά και θα μπορούμε να το αγοράσουμε. Μου άρεσε γιατί είναι λίγο ξεχωριστό, είναι ένα indie game, το οποίο indie game είναι εντελώς διαφορετικό. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως τα είδατε και πριν από λίγο από το intro, μπορείς να χρησιμοποιήσεις... Βασικά, στο συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να πεθάνεις. Ενώ όσο προσπαθείς να σώσεις τη ζωή σου, στο συγκεκριμένο πρέπει να πεθάνεις για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις τα πτώματα των εαυτών σου ή των κλόνων σου ή μάλλον των προγόνων σου κάπως, για να μπορέσεις να περάσεις τις πίστες και να πάρεις το Holy Grail. Θα σας δείξω, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και πιστεύω ότι έχει πολύ πλάκα, είναι πολύ απλό, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βασικά, να σας δείξω λίγο πριν από το παιχνίδι, τα controls του. Έχουμε δύο βασικές επιλογές, με Alpha, W, D, S, Space, για να πηδάμε και πήγε το pause, ή με τα βελάκια. Εγώ προσωπικά, να σας πω, με βολεύει πιο πολύ με τα βελάκια, αλλά και πάλι είναι ανάλογα με τα... γούστα που έχουμε. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στο παιχνίδι να το δούμε. Ξεκινάμε. Το παιχνίδι έχει σκοπό να πάρουμε, όπως βλέπουμε εδώ, το Holy Grail, το δισκοπότηρο. Όπως βλέπουμε, ο ήρωάς μας έκανε respawn και πέθανε και... τι γίνεται, έπεσε και πέθανε. Κάτω βλέπουμε ένα πάπυρο, ο οποίος πάπυρος γράφει το όνομα του ήρωα που έχει. Ας πούμε τώρα θα πατήσω και καινούριο ήρωα. Βλέπετε, κάθε ήρωας που πέφτει έχει το δικό του όνομα. Προφανώς είναι μεσονικό το παιχνίδι, το στυλ του. Έχεις τους διάφορους σερβ οι οποίοι πολεμάνε για... κατεβαίνουν και πεθαίνουν για σένα για να συνεχίσουν οι απόγονοι τους να πάρουν τα save. Με τα βελάκια είναι λίγο περίεργο στην αρχή να το συνηθίσετε, αλλά είναι αρκετά αστείο παιχνίδι. Και εδώ πήραμε το πρώτο save points. Τι γίνεται, αυτά τα χρησιμοποιούμε γιατί θα δείτε αμέσως. Τώρα βλέπετε, δεν μπορώ να περάσω αμέσως την πίστα, να περάσω στο απέναντι σημείο. Άρα πρέπει να πέσω πάνω στα καρφιά τα οποία θα με σκοτώσουν και να χρησιμοποιήσω το πτώμα του σαν βάση, ώστε ο επόμενος, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχω τον Honorable Matthew Burke, the second son of Jim, ο οποίος πρέπει να θυσιαστεί για τον απόγονό του για να μπορέσει να περάσει την πίστα. Δείτε. Και πέθανε ο δεύτερος απόγονος, ο δεύτερος γιος του Jim, ώστε να βγει ο The Divert Minog, Minog Hutchinson 8, για να περάσει αυτό στην πίστα. Για να δούμε. Ναι, και να πάρει το δισκοπότρο. Έχει πολύ πλάκα γιατί είναι ένα puzzle game στο οποίο χρησιμοποιείς τα πτώματα του εαυτού σου κατά κάποιο τρόπο. Στο τέλος βλέπουμε το victory σου, μπορείς να ξαναπαίξεις την πίστα ή να πας παραπέρα στο επόμενο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το demo, έχει μερικές πίστες για αρχή, δεν είναι ολοκληρωμένο το παιχνίδι. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι έπαιξα λίγο τις πρώτες 3-4 πίστες, αλλά δεν μπορείς να... αν το κλείσεις, πρέπει να το ξαναξεκινήσεις από την αρχή. Δεν ξέρω αν υπάρχει μετά την 4η-5η πίστα κάποιο save. Θα το δούμε, ώστε να κάνεις τις πίστες ξανά και ξανά όποτε θες εσύ. Έχουμε το counter, το χρόνο που έκανες και πάμε στο επόμενο επίπεδο.
βλέπουμε εδώ που είναι το δισκοπότηρο και εδώ βλέπουμε την πίστα. Όσο περπατάμε, όσο προχωράμε, βλέπουμε ότι αυξάνει το επίπεδο δυσκολίας. Θα σας δείξω λίγο κάτι, βλέπετε στην κάτω πλευρά αυτό το τερατάκι. Αυτό δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι, αλλά αν πέσω θα με φάει. Οπ. Δεν ξέρω, υπάρχουν διάφορα τέτοια στην πίστα και δεν ξέρω σε τι αποσκοπούν. Ίσως το παιχνίδι το κανονικό όταν θα βγει να έχουν κάποιο νόημα οι υπάρξει. Αυτή τη στιγμή απλά σε τρώνε, αλλά ίσως να κάνω κι εγώ λάθος. Δεν το έχω ψάξει πάρα πολύ το θέμα, να σας πω την αλήθεια. Και ας συνεχίσουμε την πίστα μας. Οπ, πατάω εδώ. Όμως τι γίνεται. Οπ, εδώ κατάφερα να περάσω. Εντάξει. Τώρα εδώ. Πρέπει να πάω εδώ. Αλλά μέχρι να φτάσω πέφτει. Οπ. Άρα εγώ πρέπει να βάλω ένα πτώμα μου προφανώς πάνω στο. Οπ, δεν το έφτασα καλά. Μην νομίζω ότι είναι δύσκολο. Θέλει πολύ καλό συγχρονισμό και αρκετή δεξιοτεχνία. Ώστε να μπορέσω να περάσω την πίστα. Οι πρώτες πίστες είναι πάρα πολύ εύκολες. Και ο The Most Excellent Friar Benedict K θα πάρει το δισκοπότηρο. Ναι. Oh my god, it's full of victory. Ναι. Πόσα πτώματα? 3. Καλά είναι. Τώρα νομίζω όσο πιο λίγα πτώματα το κάνεις, τόσο πιο λίγο πιο καλά είναι νομίζω. Αλλά έχει αρκετή πλάκα γιατί είναι ένα indie puzzle game. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, είναι αρκετά εθιστικό. Γιατί μου θύμισε ένα παλιό παιχνίδι που παίζαμε όταν ήμουν στο τμήμα φυσικής με προσωμιωδές. Το οποίο λεγόταν Μακόνι κάτι, αν δεν κάνω λάθος, που έβαζες διάφορα γρανάζια και εκεί και για να περάσει τις πίστες. Και είναι αρκετά έξυπνο παιχνίδι, θα δείτε. Δηλαδή βάζει το μυαλό σου να δουλέψει και να καταφέρεις να περάσεις τις πίστες. Βλέπουμε εδώ, αν πάω πάνω θα καώ. Να το κάνω να το δείτε. Θα σου πάρω το save πρώτα γιατί χρειάζονται. Και εγώ, άρα πρέπει κάτι να βρω να κάνω για να περάσω την πίστα. Βλέπετε το τέρας υπάρχει εδώ πάνω. Με κάποιο τρόπο προφανώς μπορείς να ανεβείς. Αλλά με αυτό θα αφήσω πάνω σας. Οπ, είδατε, έκλεισα τη φωτιά για να μπορέσει το πτώμα να περάσει απέναντι. Γιατί αλλιώς δεν. Είναι πάρα πολύ θυστικό, έχει πάρα πολύ πλάκα. Επίσης όπως βλέπετε φεύγουν πολύ γρήγορα. Και έχει πλάκα να, γιατί θα έρθει να το παίξεις κανένα και ξανά το κάνεις όσο πιο καλά γίνεται. Είναι θυστικό παιχνίδι, ίσως indie games δεν παίζω πολλά. Αυτό που θα δείτε στην πορεία, έχω κάποια να σας δείξω, αλλά δεν παίζω πολλά. Δεν είναι το στυλ παιχνιδιού που αγαπώ και που θα κολλήσω. Αλλά το συγκεκριμένο, μπορώ να πω ότι το είδα στην παρουσίαση της Game Pass, νομίζω, στην Πολωνία. Και γι' αυτό ήρθα και σε επαφή με τους δημιουργούς του παιχνιδιού, τους έστειλα email και τους ζήτησα αν είναι ok να το κάνω, γιατί με ενθουσίασε ο τρόπος που χρησιμοποίησε. Οι δημιουργοί του λένε ότι είναι κάτι ανάμεσα σε Super Meat Boy και σε Limbo, όπου εδώ πραγματικά το να πεθάνεις έχει νόημα. Είναι αρκετά αστείο, έχει αρκετή πλάκα και ειδικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που πάπυρος κάτω που λέει τα ονόματα των δημιουργών. Των δημιουργών, με συγχωρείτε. Τα ονόματα των ηρώων, γιατί δεν είναι ο ίδιος ηρώος όπως έχετε καταλάβει και έχω πει ήδη. Εδώ, πρέπει να πούμε εδώ, όπ, ένα κανόνι. Τώρα εδώ, πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να περάσουμε την πίστα. Προφανώς βλέπετε ότι εδώ έχει φωτιά. Εδώ υπάρχει ένας διακόπτης και κατά κάποιο τρόπο πρέπει να στείλω εγώ το πτώμα. Πτώμα, τι ωραίες λέξεις. Οπ, καλά. Συγχαρητήρια. Είναι αρκετά εθιστικό, όπως προείπα. Δεν είμαι καλός. Ακόμα και στο θάνατο. Έλα, ναι, το έχουμε. Έξυπνο. Χαλαλήσαμε δύο προγόνους μας, αλλά δεν πειράζει. Ας είναι καλά. Οπ. Οπ, εδώ κατά λάθος. Δεν είδα τίποτα. Τώρα, τι γίνεται. Πρέπει με κάποιο τρόπο να καταφέρω να ανέβω εκεί πάνω. Αλλά όχι.
έχω βρει τον τρόπο να πιάνεσαι καλά. Όπως είδατε το κάτω κατανάκι έκανα τσιτιά μόλις και δεν το χρησιμοποιήσα. Μπράβο. Αλλά δεν πειράζει. Θέλει πολύ καλό συγχρονισμό. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο φαίνονται. Κάτι δεν κάνω καλά. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι αντεβαβα... Οι πρώτες πίστες φεύγουν σχετικά εύκολα. Αλλά έχει και αυτό το... ναι. Θέλει το συγχρονισμό να το πιάσεις, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Οπ. Όπου, γιατί... Έχω, πρέπει να έχω ξοδέψει πάνω από 20 πτώματα. Έχασα την ορμή του. Όπως βλέπουμε δεν θα περάσουμε ποτέ αυτή την πίστα. Πάμε στα 30. Είμαι ασύγχρονος. Είμαι ασύγχρονος. Και οπ. Καλά. Βασικά στα παιχνίδια παίζω πάντα χωρίς μυαλό. Εδώ είμαστε. Μάλλον έπεσε. Πρέπει να το σηκώσουμε λίγο πιο ψηλά πάλι. Πάντων, θα τα καταφέρω. Ευελπιστώ να μην μου φάει όλη τη μέρα και όλο το βίντεο. Θέλουμε κι άλλο. Το άκουψα. Το πιστεύω. Έλα. Φοβό. Το καροτσάκι μας μόνο θα γεμίσει με πτώματα. Έλα. Ναι. Πω. Για να δούμε τα χάλια μας. Ναι. Τι, μόνο 38 φορές. Είδατε, είναι φυστικό. Τώρα μάλιστα. Τώρα αυτό κάτι πρέπει να κάνω, αλλά... Σαν τις μύγες μου.
Αυτό θα πεις, σε πατάω επιπτωμάτων για να περάσω. Για να δούμε τώρα πώς θα το περάσουμε αυτό το πράγμα. Αν κατάλαβα. Οπα. Ναι. Οπα, έκανα βλακία. Αν καταλάβατε. Ναι. Θα πρέπει να περάσω από πάνω. Κάτι τέτοιο μάλλον πρέπει να παίζει. Αν είδατε. Μπράβο, ξαναφτάσα στα ίδια. Τι χαζός. Πάντα στα έξυπνα, έτσι. Στο πω, δεν το έχω και πολύ. Οπότε εγώ θα πρέπει να προσέχω να μην γίνουν πλέον αυτές οι φυλακίες. Νομίζω τώρα θα κάνω respawn από το ρολόι. Μα είχε ωραίες πίστες. Όπως είδατε είναι τέρα μαθηστικό. Θες να το παίξεις. Νομίζω πόσες πίστες έχει για τον αίμα του είναι αρκετές. Αλλά μπορεί να κάνει και λάθος. Λοιπόν. Ω,
πήραμε και ένα τέτοιο. Οπότε μάλλον κατά πάσα πιθανότητα αυτά θα πρέπει να πάμε να τα βρούμε για να μας φάνε, από ό,τι κατάλαβα, για να πάρουμε παραπάνω πόντους. Τα μαλλιαράτριχο, τα πλάσματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Εγώ θα το συνεχίσω να το παίζω. Δείτε το. Είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ εθιστικό. The Life Goes On. Τραγικός τίτλος, η ζωή πρέπει να προχωρήσει. Και έτσι είναι. Χρησιμοποιούμε τα πτώματα των προηγούμενων χαρακτήρων μας για να προχωρήσουμε στο παιχνίδι. Είναι τέρμα εθιστικό. Μένα μου αρέσει, μάλλον θα το δερματίσω το demo σήμερα. Τσεκάρετε το στο Steam, είναι δωρεάν. Οπότε μπορείτε να μπείτε να παίξετε και να το χαρείτε χωρίς ενοχές. Γι' αυτό, σκοτώστε τους εαυτούς σας και περάστε τις πίστες. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, γνωστός και ως Desperagon από Check Tech Now. Τώρα που γύρισα στο νησί μου, θα μπορώ να κάνω πιο πολλά βίντεο όσο πιο συχνά γίνεται. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση και να παίξετε το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, από όσο ξέρω, η πρώτη φορά που γίνεται παρουσίαση του συγκεκριμένου παιχνίδι στην Ελλάδα. Δείτε το και πείτε μου τα σχόλιά σας. Κάντε ένα subscribe αν σας αρέσει. Έχουμε και τη σελίδα μας την καινούργια στο Facebook, Check Tech Now. Θα δείτε στο βίντεο του YouTube την παραπομπή. Ψάξτε μας στο Facebook. Κάντε like και πείτε μας τα σχόλιά σας. Έρχονται πολλά ωραία πράγματα. Ήμουν ο Κώστας ξανά. Check Tech Now. Γνωστός και ως Desperagon στα Games. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλή συνέχεια.